Από άκρη σε άκρη, ολόκληρη η χώρα ζει σε καρναβαλικούς ρυθμούς. Το κέφι απογειώθηκε στη νυχτερινή παρέλαση του Σαββάτου στην Ξάνθη, όπου το ξέφρενο γλέντι κράτησε μέχρι το πρωί. Είμαι από Πάτρα, αλλά σαν την Ξάνθη δεν έχει! Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τη μεγάλη παρέλαση το μεσημέρι, στην οποία συμμετείχαν εντυπωσιακά άρματα με χιλιάδες καρναβαλιστές και παρακολούθησαν περισσότεροι από 150.000 επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό. Στην Κοζάνη αναβίωσε το έθιμο των φανών με τα σατυρικά τραγούδια. Οι μασκαράδες περιφέρονταν σε όλη την πόλη μαζί με τους λαϊκούς οργανοπαίκτες και τις μπάντες σε ένα διονυσιακό ξεφάντωμα που συνεχίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Το πρωί αναβιώνει στην Άουσα το έθιμο Γενίτσαρη και Μπούλες. Τα μπουλούκια και το ιστορικό δρόμενο καθήλωσαν τους χιλιάδες επισκέπτες από όλα τα μέρη της Ελλάδας που κατέκλυσαν την πόλη. Σε αποκριάτικους ρυθμούς και τα γρεβενά. Με μουσική και πολύ χορό, μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν στην κεντρική πλατεία της πόλης. Εφάνταστες στολές, άρματα με θέματα που σατυρίζει την επικαιρότητα και πολλής χορός στην καρναβαλική παρέλαση στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Όλος ο Δήμος Λαγκαδά μια γιορτή με πολλές καρναβαλιστικές εκδηλώσεις. Η αναπαράσταση του γάμου, έθιμο με έντονο λαογραφικό ενδιαφέρον, κέρδισε τις εντυπώσεις στην Περιστερά Θεσσαλονίκης. Αναβιώνουμε όλο το γάμο όπως γινόταν όταν το ζευγάρι ήταν και οι δύο ντόπιοι. Οι ρίζες του εθίμου του παραδοσιακού γάμου μας ταξιδεύουν εκατοντάδες χρόνια πίσω. Και από ό,τι βλέπετε, η διαδικασία ολοκληρώνεται με γλέντι και πολύ χορό. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος να απολαύσει αυτή την αναβίωση του εθίμου. Να χαρεί μαζί μας, να γιορτάσει, να χορέψει. Αναβίωση του ιστορικού δρόμενου του γάμου και στη Σάμο. Μετά από 3 χρόνια απουσίας, το ρεθιμιώτικο καρναβάλι επέστρεψε. Χιλιάδες καρναβαλιστές γέμισαν την πόλη, μετατρέποντας την κεντρική λεωφόρο Κουντουριώτου σε ένα πολύχρωμο ζωντανό ποτάμι, με κατάληξη την καρδιά της παλιάς πόλης.